Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα συνδικάτα αυτή την περίοδο προετοιμάζουν συλλαλητήρια και απεργίες απέναντι στο νόμο που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον επενδυτικό κατά τα άλλα νόμο, ο οποίος όμως προϋποθέτει και προβλέπει μια σειρά αντιδραστικές διατάξεις για τα εργασιακά δικαιώματα και για τα συνδικάτα. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό που θέλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και η κυβέρνηση, ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη, η ανάπτυξη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, προϋποθέτει το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων και τα συνδικάτα στο γύψο. Κατά αντιστοιχεία, ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι εργοδότες στους χώρους δουλειάς είναι το περιβόητο επιχείρημα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης. Ότι όσο δυναμώνουν τα επιχειρηματικά κέρδη, όσο μεγαλώνει η διείσδυση των επιχειρηματικών ομίλων στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή και σε αλλού, τόσο μεγαλώνει η πίτα για τους εργαζόμενους, επιδιώκοντας να τους κάνουν έτσι συνένοχους στα δικά τους εγκλήματα. Φυσικά, οι εργαζόμενοι σε μια σειρά κλάδους που εμπλέκονται άμεσα σε αυτούς τους σκοπούς, όπως στις μεταφορές, στην ενέργεια, σε επιχειρήσεις που αφορούν το εξωτερικό εμπόριο, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο πλούτος που συγκεντρώνεται από αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα συγκεντρώνεται πρώτα και κύρια στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ οι εργαζόμενοι βλέπουν συνεχώς τα δικαιώματά τους και τους μισθούς τους να συρρυκνώνονται. Είναι αυτή η συμφωνία που προχωράει η κυβέρνηση, συνολικά η βαθύτερη εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, είναι επικίνδυνη για τους εργαζόμενους, είναι επικίνδυνη για όλο το λαό, γιατί δυσκολεύουν όχι μόνο την πάλη των εργαζομένων, όχι γιατί βάζουν ένα ακόμα δερβέναγα στο κεφάλι του ελληνικού λαού, αλλά γιατί συνολικότερα οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι υπεριαλιστές και με αυτή τη συμφωνία για τις βάσεις, αλλά και με τη συνολικότερη δραστηριότητά τους, επιδιώκουν να μεγαλώσουν την ίδια την εκμετάλλευση και την ίδια τη βαρβαρότητα. Είναι λοιπόν προς το συμφέρον των εργαζόμενων να αντιδράσουν. Γι' αυτό και εκ μέρους της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, εκ μέρους των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και των συνδικάτων που συσπηρώνονται σε αυτό, δηλώνουμε ότι συμφωνούμε με το πλαίσιο πάλης εδώ της ΕΔΙΕ, ότι συμμετέχουμε και θα συμμετέχουμε δραστήρια σε όλες τις πρωτοβουλίες οι οποίες αναγγέλθηκαν προηγουμένως από την εισήγηση και ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν πιο πλατιά γίνεται την εργατική τάξη της Ελλάδας για αυτές τις εξελίξεις, γιατί αυτό πρέπει να θεωρούμε ως ένα βασικό ζήτημα. Ο κόσμος δεν γνωρίζει πολλά πράγματα σε σχέση με αυτές τις εξελίξεις, άρα και το στοιχείο της ενημέρωσης, της διαφώτισης, της οργάνωσης πρέπει να είναι ένα βασικό συστατικό στοιχείο της δουλειάς μας στο επόμενο διάστημα.